Θέλετε να μας πείτε τι πραγματοποιείτε σήμερα στο Art East και πόσο θα διαρκέσει η έκθεσή σας? Σήμερα κάνουμε την πρώτη μας έκθεση. Είναι περίπου ένας χρόνος λειτουργίας του εργαστηρίου και έχουμε έκθεση από τους μικρούς και τους μεγάλους μαθητές μας. Είναι γύρω στους 15 μεγάλους εκθέτες και άλλοι 10 από τους μικρούς, με διάφορα έργα που φτιάξανε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 21 του μηνός, Σάββατο. Τι ώρες μπορεί να έρθει ο κοινό να δει την έκθεση? Είναι από τις 11 μέχρι τις 2 το πρωί και από τις 6 μέχρι τις 10 το απόγευμα. Τι είδους έργα εκτίθενται? Είναι έργα κεραμικής, με γυαλώματα και διάφορες τεχνικές σε χρώματα και στη διαδικασία του πυλού. Είπατε προηγουμένως ότι ξεκινάμε το δεύτερο έτος λειτουργίας. Θέλετε να μας πείτε τι είδους μαθήματα παραδίδετε και μέχρι πότε γίνονται οι εγγραφές? Εγγραφές και νέα μαθήματα, νέα τμήματα ξεκινάνε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν υπάρχει περιορισμός δηλαδή σε αυτό. Ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα, 25 του μηνός, με τμήματα για μεγάλους. Για τους μικρούς θα ξεκινήσουμε το Σάββατο 21 το πρωί με τα πρώτα μας τμήματα για φέτος. Ξεκινάμε με μαθήματα κεραμικής και από τον επόμενο μήνα θα έχουμε χυτή πορσελάνη και κόσμημα σε διάφορα τμήματα. Πού σας βρίσκουμε και πού μπορούν να απευθύνονται όσοι ενδιαφέρονται για τις εγγραφές? Μας βρίσκεται στην Ιακωβίδου 8, κοντά στο γήπεδο. Για τις εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στις σελίδες που έχουμε σε Facebook και Instagram και στο τηλέφωνο της σχολής. Αν σας έβαζα να επιλέξετε ένα από τα εκθέματα, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Δεν μπορώ να διαλέξω ένα από τα εκθέματα. Το καθένα είναι διαφορετικό νομίζω, γιατί έχει την προσωπική πινελιά του κάθε καλλιτέχνη, θα πω, του κάθε δημιουργού. Οι περισσότεροι εδώ, από ό,τι μου λένε, έρχονται για να χαλαρώσουν, για να ξεφύγουν λίγο από όλα αυτά και να δημιουργήσουν κάτι με όλη τους την έμπνευση, κάτι που έχουν δει, κάτι που έχουν φανταστεί ή και κάτι το οποίο μπορεί να τους βγει στην πορεία. Ξεκινώντας κάτι, μπορεί να τους βγει κάποιο έργο που ούτε καν είχαν σκεφτεί ότι μπορούν να δημιουργήσουν. Θες να μας πεις τι έργα έχεις φτιάξει? Ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, μια γάτα, ένα κουνέλι, ένα τασάκι εκεί πέρα. Ποιο είναι αυτά? Το αγαπημένο σου? Και μια γάτα και ένα σκύλο. Το αγαπημένο μου, κοίτα, το πρώτο αγαπημένο μου είναι τα κουνέλια, μετά έρχεται η μολυβοθήκη και τα σπάει όλα. Η μολυβοθήκη, η πασχαλίτσα. Η μολυβοθήκη, η γάτα. Η μολυβοθήκη, η πασχαλίτσα, μάλλον είναι αυτή. Ναι. Είπες ότι το πρώτο έρχεται το κουνελάκι. Τα κουνελάκια, γιατί είναι το κίτρινο και το μόβο. Προηγουμένως είπες ότι σου αρέσει και αυτό. Πόσα δεν είναι δικά μου. Εσύ πόσα έργα έχεις δημιουργήσει? Έχω δημιουργήσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, τη χερούλα, 9, 10, μάλλον 10. Το επόμενο έργο που σκέφτεσαι να δημιουργήσεις ποιο θα είναι? Λογικά είναι κάποιο λεγαλμαλτίκι μπορούμε να στήξουμε στο επόμενο μάθημα. Μ' αρέσει και εδώ τα πουλάκια.